Κάνει ειδήσει για τον εαυτό της, θα το έκανε σε σύμπονο σου. Το reality. Αυτό που έκανε μόνη της για τον εαυτό της. Πρέπει να δεις όμως στο εδώ, στην παράσταση στη Θεσσαλονίκη, που κάνω τις οικογενειακές ιστορίες του Αλφα. Κρύβομαι πίσω. Αυτό θα σε τσιρίξει. Γιατί είναι η Μοιραράκη. Δεν θέλω να με κάνεις να τσιρίξω. Από 10 χρόνια δεν έχω τσιρίξει ποτέ. Μου έχει δώσει η Μοιραράκη και την ευχαριστώ το Κερμάν, το αυθεντικό θέμα μου Κερμάν που ήταν η υγεία τράπεζα επάνω και κοιτάκι έκλαψα κοιτώντας τον Γιάννη και του είπα Γιάννη σ' αγαπώ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το Κερμάν λοιπόν η Δέσποινα φέτος μετά το γάμο της συνέβη κάτι μεταφυσικό. Βλέπει πάνω στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα το μέλλον της ελληνικής showbiz. Έλα. Λοιπόν, και μέσα σε ένα μοτίβο λοιπόν είναι η Άντσελα όπου ακούγεται ο παρουσιαστής, κρύβομαι πίσω από το χαλί και λέω κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις οικογενειακές ιστορίες του Αλφα. Στο σημερινό επεισόδιο, η Άντζελα, μια τραγουδίστρια, θεά και πασίγνωστη, κάπου στην Ηλιούπολη, βλέπει το reality της Άννας Βύση, όσο έχω φωνή, όπου η Άννα Βύση είναι στο γιατρό της, στη Βοστόνη, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη φωνή της. Do you think, doctor, that I have a big problem with my voice? Yes, Anna, I think you have a big problem. Really, no? Βγαίνει άλλη από το χαλί, έχει κάνει. Γιατί, Άννα. Γιατί, Άννα, κλείστο. Νιώθω χαζί ενώ δεν είμαι κλείστο. Μπράβο, ρε συντάγη. Μπράβο. Αυτό το χαλί είναι αντισταμινικό, αντικλεπτικό, αντιφλεγμονώδη. Δεν γίνεται αυτό, είναι αντιτηλεπτικό που είναι. Δεν μπορώ, πρέπει πάλι να κάνω διάρκεια.